Στο κατάστημα του Φίλιππου Κωνσταντινίδη, οι διαδικτές κατάφεραν να μπουν παραβιάζοντας ένα από τα παράθυρα της νότιας πλευράς, αφού προηγούμενη προσπάθεια να περαβιάσουν μία από τις εισόδους απέτυχε. Και από ό,τι φαίνεται, οι δράστες γνώριζαν αρκετά για κυνηγετικά όπλα, αφού από το κατάστημα έκλεψαν. Είναι 4-5 σκοπευτικά από 1.300 λίρες το ένα και τα κυνηγετικά 500-600 λίρες το ένα. Τούτοι που τα εκλέψασαν είναι όλα όπλα Μαρόκι, που κλοπημαία. Διότι έχουμε μια άλλη ποικιλία, είναι όλα Μαρόκι κλοπημαία, ένα τρόπο που ξέρουν τα όπλα μας. Η συγκεκριμένη διάρρηξη και κλοπή αντιμετωπίζεται με αρκετή σοβαρότητα, όπως πάντοτε εξάλλου από την αστυνομία Λεμεσού. Επιπρόσθετα όμως και με αρκετή ανησυχία, αφού δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο δράστες να είναι κάποια κακοποιητικά στοιχεία με εγκληματικές προθέσεις.